και να δούμε αναλυτικά τι προβλέπουν τα μυναλάγια και πώς τα ερμηνεύετε εσείς. Και είναι καθαρά δηλαδή μία πρόβλεψη, να πούμε πού βασίζεται αυτή η πρόβλεψη. Πώς ερμηνεύετε τα μυναλάγια. Τα μυναλάγια ανταλλάζουν μία ημέρα του Αυγούστου με ένα μήνα. Μάλιστα. Ανάλογα δηλαδή με τι καιρό θα υπάρχει εκείνο τον, εκείνη τη μέρα του Αυγούστου, ναι. Από εκεί και πέρα ανταλλάζομαι 50 λεπτά για κάθε μέρα. Διότι οι ώρες είναι 24, οι μέρες είναι 30. Άρα κάθε 50 λεπτά αντιστοιχεί με μια ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Οι παρακολουθήσεις τώρα. Ωραία, παρακολουθήσεις. Κάνουμε αρχή με τον Σεπτέμβριο που πέρασε, και άρα έχουμε και εικόνα. Εσείς τι είχατε προβλέψει? Για το Σεπτέμβριο είχα προβλέψει βροχές από 14 μέχρι 25. Είχαμε κάποιες βροχές. Είχαμε, ξεκινήσαν από τις 17 και υπήρχαν αρκετές βροχές σε αρκετά μέρη της Κύπρου. Άρα δηλαδή μέσα στο διάστημα που είπατε είχαμε βροχές. Είχαμε βροχές. Άρα ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε καλά. Πάμε Οκτώβριο, 10 με 18. Πάμε Οκτώβριο. Έχουμε άλλες 4 μέρες για να βρέξει και να επιβεβαιωθείτε. Βεβαίως. Ναι. 10 με 18 θα έχουμε βροχές. 10 με 18 και μετά θα έχουμε συνεχόμενες βροχές από 20 μέχρι 28. Οκτωβρίου. Οκτώβρης έχει πάρα πολλές βροχές. Δεν τις είδαμε ακόμη, φαντάζομαι θα τις δούμε προς το τέλος του μήνα. Πριν το τέλος του μήνα, δηλαδή κοντά στις 18-19 του μήνα θα ξεκινήσουν να έχουμε το δεύτερο βαρομετρικό που θα μας περάσει, οπότε θα έχουμε αρκετές βροχές πριν το τέλος του μήνα. Μάλιστα. Ήταν και αναλυτικά η πρόβλεψή σας χθες στον Φιλελεύθερο με όλες τις μήνες κτλ. Βλέπουμε τώρα και τον άλογο δημοσίευμα. Πάμε Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος, ναι. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Τον προηγούμενο χρόνο είχα προβλέψει για 6 Αυγούστου βροχές. Πράγματι, στις 6 Αυγούστου, τη ημέρα του Σωτήρος, από η ώρα 2 παρατέταρτο, ξεκίνησαν οι βροχές από το Τρόδος. Μάλιστα. Και κατέληξαν η ώρα 4 το απόγευμα στην Αραδίππου. Οπότε, αν το μεταφράσω τώρα κάθε 50 λεπτά, ό,τι αντιστοιχεί με μια μέρα, έρχομαι και λέω ότι 17, 18 και 19 Νοεμβρίου ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Περίμενε, 8 με 10 Νοέμβρη θα έχουμε απλά βροχές. Απλά, αυτές είναι απλές βροχές, αλλά 17, 18, 19 είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία βγήκαν από τη βροχόπτωση την οποία έκαμε στις 6 Αυγούστου. Η οποία ξεκίνησε από το Τρόδος και κατέληξε στη Λάρνακα. Και ίσως και χιόνια. Ίσως και χιόνια, γιατί ήταν. Στο Τρόδος χιόνια. Στο Τρόδος, όπως στο Τρόδος, ναι. Στο Τρόδος, δηλαδή, λίγα χιόνια στο Τρόδος. Στο χαμηλό υψόμετρο. Μάλιστα. Εκεί ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ήταν η βροχόπτωση. Τα σύννεφα ήταν μαύρα κατά μαύρα. Γι' αυτό το μετάφρασα σε λίγα χιόνια. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα στο Δεκέμβριο. Ο Δεκέμβριος ίσως να είναι, που είναι ο κατεξοχήν μήνας των βροχών, ναι. Ίσως να έχει τις πιο λίγες βροχές του χρόνου. 3 με 4 Δεκεμβρίου. Είναι πολύ λίγες οι βροχές. Λίγες είναι βροχές, 13 με 17 Δεκεμβρίου και 28 με 29 Δεκεμβρίου. Λίγες βροχές και λίγα χιόνια. Λίγα χιόνια. Μάλιστα. Πάμε Ιανουάριο τώρα. Ο Ιανουάριος θα έχουμε φοβερές βροχές, φοβερά χιόνια. Θα έχουμε βροχές με λίγα χιόνια από τις 3 μέχρι τις 7. Λίγα χιόνια 15 με 17. Και θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήμουνα στη Λευκοσία και πήγαινα στον Αγρό και ήμουνα στην Παπούτσα. Ναι. Εκεί στην Παπούτσα ήταν τα σύννεφα μαύρα κατά μαύρα, ο αέρας παγωμένος και νοτιοδυτικός, και το έχουμε μεταφράσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα και πάρα πολλά χιόνια. 15 με 17 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Και ακραία καιρικά φαινόμενα πότε? 22, 23, 24 με πάρα πολλά χιόνια. Και τονίζεται, πάρα πολλά χιόνια. Πάρα πολλά χιόνια. Μα, ο Ιανουάριος αυτός. Μάλιστα. Ο Φεβρουάριος τι λέει? Ο Φεβρουάριος λέει κατακλυσμός. Όλος ο μήνας, από τις 5 μέχρι τις 25, θα βρέχει, μπορώ να πω, πέρα από 22-23 μέρες συνεχόμενες. Και θα σας καλέσω το Φεβρουάριο να μου τα ξαναπείτε. Θα με καλέσει να τα ξαναπώ. Γιατί θα περιμένω να επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέτε. Ναι, αλλά και τον προηγούμενο χρόνο είχα προβλέψει χιόνια 18. Θα μου πείτε τις προηγούμενες προβλέψεις σε λίγο, να ολοκληρώσουμε το φετινό. Ναι. Λοιπόν, άρα, ο Φεβρουάριος ξεκινά 5 με 25 κατακλυσμός, συνεχόμενες βροχές, σωστά? Μάλιστα. Και χιόνια λέει που δεν ξαναείδαμε πότε? Χιόνια που δεν ξαναείδαμε 17, 18, 19 και 20. Σε πιο χαμηλό υψόμετρο? Με χαμηλό υψόμετρο. Με χαμηλό υψόμετρο. Με χαμηλό υψόμετρο. Εκεί θα κάνει, μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 μέτρο χιόνι αυτές τις μέρες που έχω γραμμένες. Και αυτός λέει ο Φεβρουάριος θα είναι ο βροχερότερος του αιώνα. Ο βροχερότερος του αιώνα. Και θα γεμίσουν όλα τα φράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μεγάλες κουβέντες που λέτε. Μεγάλες κουβέντες, δηλαδή θα έρθω ξανά εδώ και θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε. Λοιπόν, ξέρετε, με τα καιρικά έχω μανία, άρα αυτό που λέτε, αν γίνει, θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Ναι, ο χειμώνας ο φετινός θα είναι ο καλύτερος. Και με τα φράγματα, φαντάζομαι. Όλα τα φράγματα θα ξεκινήσουν. Μάλιστα. Και ο κούρης και όλα. Ωραία, μάλιστα. Πάμε στο Μάρτιο τώρα. Λοιπόν, ο Μάρτιος έχει πάρα πολλές βροχές από τις 10 μέχρι τις 18.
αυτό το διάμεσο των ημερών για μια εβδομάδα, θα έχουμε πάρα πάρα πολλές βροχές. Μάλιστα. Και θα έχουμε πιο λίγες βροχές προς το τέλος του μήνα. 25 με 30. 25 με 30. Ο Απρίλιος τι φέρνει? Ο Απρίλιος φέρνει πάλι βροχές από τις 10 μέχρι τις 25 με ανάπαυλες, δηλαδή θα βρέχει κάθε 2-3 μέρες, κάθε 2-3 μέρες, κάθε 2-3 μέρες θα βρέχει στις συνεχόμενες αυτές τις 15 μέρες. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Και το ίδιο είναι και ο Μάιος. Και εκεί εύχομαι για τους φωτοκαλλιεργητές να μην κάνει χαλάζιση. Μάλιστα. Είναι οι μέρες τέτοιες από τις 12 μέχρι τις 23. Α, προβλέπετε και τέτοια δηλαδή για χαλάζιση και δύσκολες καιρικές συνθήκες για τους γεωργούς. Ναι. Μάλιστα. Και λίγες βροχές θα έχουμε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Ναι. Άρα δηλαδή είναι η πρώτη σας φορά που. Πόσες, καταρχήν κάνατε χρόνια αυτή τη δουλειά, σωστά? Από μικρό παιδί, από 10 χρονών. Και συνήθως τι λένε αυτά που λέτε? Συνήθως αυτά τα οποία προβλέπω κάθε χρόνο. Ναι. Είμαι κάθε χρόνο είμαι πέρα από 90% μέσα στις προβλέψεις μου. Πέραν του 90%? Πέραν του 90%. Ο περισσότερος χρόνος ήμουν πέρα από 95%. Λοιπόν, έχω φωτογραφίσει όλο αυτό που μου φέρατε για να έχω στο κινητό μου τις ημερομηνίες. Και θα βλέπω, δηλαδή, Οκτώβριο 10 με 18 περιμένουμε. Έμειναν άλλες 4 μέρες για να επιβεβαιωθείτε. Και όλα τα υπόλοιπα, ειδικά τον Φεβρουάριο που θα είναι κατακλυσμός. Εκεί είναι τα τρία. Ναι. Θα επιμένω σε αυτά τα τρία ακραία καιρικά φαινόμενα που έχω σημειώσει. Ναι. 17, 18, 19 Νοεμβρίου, 20 με 24 του Γενάρη και 17, 18, 19, 20 του Φεβρουάρη. Σε αυτά τα τρία ακραία καιρικά φαινόμενα. Όχι μόνο θα επιμένω, θα καλέσω από τώρα για την πυροσβεστική να είναι σε εγρήγορση. Τόσο δηλαδή είστε σίγουρος για αυτό, που, είναι, για αυτό είναι, που βλέπετε. Αυτό το οποίο είδα φέτος, ναι. Φέτος, αυτό ναι. Το οποίο είδα φέτος με τις παρακολουθήσεις τις οποίες έχω κάνει, ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, λόγω αυτών των έντονων καιρικών συνθήκων, κάποιοι θα πρέπει να χαίρονται, οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί πρέπει να χαίρονται γιατί φέτος, με την προϋπόθεση ότι θα είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα των Νοεμβρίων, θα πέσουν στην Κύπρο πάρα πολλές κύκλες, πάρα πολλές τριγωνόκυκλες, που έχει πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστούν οι τριγωνόκυκλες. Μάλιστα. Και πάρα πολλές ντεκάτσες. Αλλά εκείνο που έχω να πω περισσότερο είναι χαράς Ευαγγέλια για τους μανιταράδες. Όλη η Κύπρος φέτος θα φάει μανιταράδια. Όλη η Κύπρος. Άρα, οι συγχωριανοί σας, τον αγρότη σας, λένε για αυτές τις. Οι συγχωριανοί μου όλοι με παραδέχονται όλοι ότι κάθε